Καλώς ήρθατε! Τι μου κάνετε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καινούργοι, παλιοί, φίλοι, φίλες, ελάτε λοιπόν σε αυτό το κανάλι να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα που μεγαλώνει συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας, για τα καλά σας λόγια. Πρέπει να το κάνω αυτό. Όσοι θέλετε, όσοι επιθυμείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, έτσι το βοηθάμε να αναπτυχθεί και να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Κάντε like, διότι έτσι δείχνετε και την ευγνωμοσύνη σας. Αν θέλετε, κάντε και dislike, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας προτείνω όμως κάτι για το dislike. Κάντε το δύο φορές γρήγορα έτσι. Θα δείτε κάτι μαγικό θα γίνει. Λοιπόν, το ξαναλέω. Για το dislike, κάντε κλακ-κλακ, πατήστε δύο φορές και αφήστε το εκεί. Μια χαρά. Είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι συγκλονιστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να σας πω τι αφορά και τι γίνεται. Το θέμα μας έχει να κάνει με την τύχη, τις συμπτώσεις, την συγχρονικότητα. Σε μας, στο εδώ και στο τώρα, σε θέματα αγάπης, έρωτα και γενικότερα στη ζωή. Ποια είναι η άποψή σας για την τύχη? Υπάρχει τύχη? Υπάρχει ατυχία? Πολλές φορές ακούμε «ήταν μοιραίο». Πολλές φορές ακούμε «το λαδάκι έσβησε». Πολλές φορές ακούμε «έπρεπε να γίνει». Πολλές φορές λέμε «έτυχε». Πολλές φορές λέμε «δεν πέτυχε». Πολλές φορές λέμε στη ζωή μας «α, είμαι άτυχος, είμαι άτυχη». Α, δεν έπρεπε να γίνει έτσι ή έγινε έτσι δυστυχώς. Τι λένε λοιπόν οι υπόλοιποι για όλα αυτά γενικότερα, επιστήμονες και αυτά. Δεν θα σας μπερδέψω πάρα πολύ σε αυτό. Υπάρχει απίστευτη βιβλιογραφία, μπορούμε να διαβάζουμε απίστευτα πράγματα. Θα σας εμβαθύνω εγώ λίγο στον Carl Jung, ο οποίος είναι ένας αυστριακός ψυχολόγος, έχει αφήσει μεγάλη ιστορία, έχει ασχοληθεί επισταμμένος με αστρολογία και με ταρό και με τα αρχέτυπα. Και τα αρχέτυπα, όταν λέμε, είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι το θύμα, είναι η αγάπη, είναι ο ερήμητης, είναι ο καλός σαμαρίτης, είναι αυτή που θεωρεί ότι είναι βασίλισσα, είναι ο αναζητητής, και εγώ είμαι ένας τέτοιος, είναι ο πρωτοπόρος. Θα μπορούσα να πω ότι είμαι και τέτοιος με όλα αυτά που κάνω, τι λέτε. Είναι αυτός που του αρέσει να βοηθάει τους άλλους, τους φροντίζει, είναι ο detective, δηλαδή αυτός που ψάχνει να βρει πράγματα, να αποκαλύψει τις αλήθειες. Είναι ο δικαστής, είναι ο φύλακας άγγελος, είναι αυτός που ασχολείται με τα κουτσομπολιά, είναι ο σαμποτέρ, ο destroyer, ο bullying, δηλαδή αυτός που δημιουργεί καταστροφικές συνέπειες, είναι αυτός που ζητάει ψίχουλα, αναζητάει σαν το ζητιάνο, είναι αυτός που έχει, αυτός εδώ πέρα ο οποίος έχει, είναι εθισμένος, έχει εθισμός, είναι ο κλέφτης, αυτοί οι άνθρωποι που μας κλέβουν, είναι ή ο μοίρας ή ο μίζερος, είναι αυτός ο οποίος μας κοροϊδεύει, είναι ο Δον Ζουάν, το κακό αγόρι ο Δον Ζουάν, ο οποίος έρχεται και καλά, γοητευτικός, δεν ξέρω τι, τα βαμπύρ, ο μπούλι, λοιπόν, είναι η πόρνη, προσέξτε, όχι με την έννοια της πόρνης, της εκπόρνευσης του σώματος, που ξεπουλάμε την ακεραιότητα ή τη φωνή μας ή το λόγο μας ή τις αποφάσεις μας ή τα ωριά μας. Είναι αυτός που του αρέσει να σώζει ανθρώπους, είναι το παιδί, το ευλογημένο της φύσης, είναι ο παπάς, ο οποίος είναι ο θρησκευόμενος, δεν ξέρω τι άλλο, είναι ο ποιητής, είναι αυτός που του αρέσει να δικτυώνεται, είναι ο πολεμιστής και άλλα πάρα πολλά τα οποία δεν θα τα δούμε τώρα, θα τα δούμε πιο μετά όταν θα τα επιλέξουμε. Σας τα αφήνω εδώ πέρα. Και τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα τα χρησιμοποιήσουμε στο ρίξιμό μας. Να σας πω δύο-τρία πραγματάκια λοιπόν. Ας ανακατεύω εγώ λιγάκι τα χαρτιά. Συμπτώσεις, μοιραίο, πεπρωμένο, κάρμα, μοίρα, συγχρονικότητα, τύχη. Ο Γιούγκ λοιπόν έλεγε ότι εξετάζει, ο Γιούγκ έχει εξετάσει επισταμμένος την έννοια της συγχρονικότητας. Και από κλινική εμπειρία και από κλινικής απόψεως κιόλας, γιατί έχει κάνει πειράματα κλινικά. Και φυσικά εννοείται ότι μελετά και λεπτομερώς την αποτελεσματικότητα της αστρολογίας στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Εννοείται ότι το έργο του Jung το συνέχισαν και οι μαθητές του, αλλά και ανεξάρτητοι άνθρωποι, άλλοι επιστήμονες και από άλλες χώρες και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Επίσης, επιστήμονες μαθηματικοί, στατιστικοί, στατιστικολόγοι φτάνουν στο συμπέρασμα ότι η τύχη ναι, εξηγείται και μαθηματικώς. Γι' αυτό και οι τζογαδόροι προσπαθούν να ξεγελάσουν την τύχη ή να την φέρουν με το μέρος τους μέσα από διάφορα συστήματα και διάφορους τρόπους, ή ακόμα και να ξεγελάσουν το σύστημα. Για το Jung, λοιπόν, η συγχρονικότητα είναι μια νοήμων, λέει, χρονική σύμπτωση, ένας παράγοντας ανεξάρτητος από το γραμμικό χωροχρόνο. Ακούγεται λίγο παράξενο. Στην ουσία, τι λέει, ότι η σύμπτωση είναι ανεξάρτητη από το χώρο και από το χρόνο. Είναι μόνη της. Συμβαίνει,
είναι αυτό που λέμε σε λάθος χρόνο, σε λάθος τόπο. Ή το αντίθετο, σε σωστό χρόνο, στη σωστή στιγμή. Αυτή ήταν μια πολύ επαναστατική ιδέα και ταυτόχρονα συμπληρώνει και την άποψη των φυσικών μαθηματικών για το τυχαίο. Τι σημαίνει τυχαίο στη ζωή, γιατί τυχαίο υπάρχει και στο σύμπαν, έτσι. Πάνω χάρη η φυσική προσπαθεί να επεξηγήσει αυτά που συμβαίνουν στο σύμπαν και τα οποία βλέπουν ότι οι νόμοι οι φυσικοί οι οποίοι υπάρχουν, καμιά φορά το ίδιο το σύμπαν, ο ίδιος ο κόσμος τους παραβαίνει. Δεν ισχύουν δηλαδή. Σε κάποιους κόσμους δεν ισχύουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να ισχύουν. Επίσης μας οδηγεί ο Γιούνγκ σε μια θεμελιακή αναθεώρηση της τύχης, της πιθανότητας, της σύμπτωσης και των εξαιρετικών γεγονότων στη ζωή μας. Όλοι έχουμε σταθεί και τυχεροί και άτυχοι και έχουν συμβεί και εξαιρετικά γεγονότα και συμπτώσεις. Η αντιμετώπιση λέει των συμβάντων έρχεται να δικαιώσει τώρα το ενδιαφέρον του Γιούνγκ για τη συγχρονικότητα. Μέσα, προσέξτε, ένα πολύ σημαντικό σημείο, μέσα από ενοράσεις. Ενόραση είναι το τρίτο μάτι που λένε, έτσι. Η αντίληψή μας και του δρόμου του ξεχωριστού που ο ίδιος χάραξε στην ψυχική θεραπεία έχει μια άποψη η οποία λέει ότι αλλάζει τη διανόηση και τους ορίζοντες της ανθρωπότητας και του ανθρώπου. Με λίγα λόγια, ξέρετε τι σημαίνει, ότι οι σκέψεις μας υλοποιούνται. Οι σκέψεις μας συγχρονίζονται, η ψυχή μας συγχρονίζονται και υλοποιούνται. Είναι αυτό που λέμε κάρμα πολλές φορές. Διότι εκεί υπάρχει ένας συγχρονισμός. Εκεί υπάρχει ένας συγχρονισμός, μια γη, γιατί ζούμε σε ένα γήινο επίπεδο. Και υπάρχει ένας συγχρονισμός και υπάρχει επίσης και αγάπη και υπάρχουν και αστέρια τα οποία υπάρχουν εκεί πάνω και ορίζουν κατά κάποιο τρόπο τις ενέργειες και μας δείχνουν το δρόμο. Υπάρχουν βέβαια και μηνύματα τα οποία πρέπει να λάβουμε. Πολλές φορές αυτά τα μηνύματα μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστα, να είναι και λίγο δυσάρεστα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και μια αρμονία που πρέπει να βρούμε στη ζωή μας. Άλλες φορές πρέπει να υπερασπιστούμε τα πιστεύω μας, τη θέση μας, να υπερασπιστούμε τη δυναμική μας. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν το κακό μας και μας λένε κακά λόγια για εμάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλουν και να μας μαχαιρώσουν επισόπλατα. Αντί να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε και να τα πούμε, μας τυφλώνει ο Ποσειδώνας. Και να λοιπόν που έρχεται ένας άντρας εδώ πέρα, με τον οποίο αυτός ο άντρας λέει ότι ξέρεις κάτι, έρχομαι σε σένα, όσον αφορά τις γυναίκες, σε σένα, για να αλλάξω λίγο τα πράγματα και τα δεδομένα και πολλές φορές να μην είναι αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Έτσι λίγο ένα συγχρονισμό που κάναμε. Όποιος και όποιον αφορά αυτό το λίγο που κάναμε. Να σας πω λίγο ακόμα και πρωτού μπω στην όλη διαδικασία, να κάνουμε το διάλεξε μια κάρτα όσον αφορά με την τύχη και θα δείτε πώς θα γίνει, διότι η τύχη, το διάλεξε μια κάρτα, θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο και θα έχει δύο κολόνες, να το πω έτσι. Θα σας το εξηγήσω, μην ανησυχείτε. Ο Γιούνγκ λέει λοιπόν στη συγχρονικότητα ότι το πνεύμα συναντάει την ύλη. Για να δούμε. Όταν το πνεύμα συναντάει την ύλη. Όταν λοιπόν, εδώ πέρα δύο πράγματα, έρχεται το πνεύμα η διανόηση και συναντά το αντίστοιχο θηλυκό στοιχείο, γιατί, ορίστε, να το βάλουμε λίγο έτσι. Πώς συγχρονίζονται λοιπόν και έρχονται όλα για έναν αποσυμβολισμό. Συγχρονικότητα είναι σύμπτωση δύο ή περισσότερων γεγονότων όπου υπάρχει κάτι διαφορετικό από την πιθανότητα της τύχης. Πόσες ήταν οι πιθανότητες να τραβήξω άντρα-γυναίκα και στη μέση τη διανόηση και η ύλη, έτσι. Η ύλη είναι αυτό εδώ πέρα, ο υδροχόος είναι η διανόηση, είναι το πιο πνευματικό κομμάτι. Μας λέει πολλές φορές ότι η συγχρονικότητα είναι εφεύρεση του ίδιου του Γιούνγκ, ο ίδιος το είπε, και έδωσε και μια πνευματική πλευρά στο άτομο, στους ανθρώπους δηλαδή, που τάχθηκε σε αυτό και έλεγε ότι πρέπει οι άνθρωποι να συνδέονται όλοι μεταξύ τους με κάποιο τρόπο, με ένα μαγικό τρόπο όλοι συνδεόμαστε. Ανακάλυψε λοιπόν το συλλογικό ασυνείδητο της ανθρωπότητας. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Το συλλογικό ασυνείδητο είναι πόσο πολλές φορές όταν πολύ ο λαός θέλει κάτι μαζί και αυτό ενώνονται, γίνονται όλοι ένα και το πετυχαίνουν. Και πίστευε επίσης ότι οι ανθρώπινες ψυχές επικοινωνούν με τη μορφή σημαντικών συμπτώσεων και συγχρονισμού. Και όλα τα γεγονότα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συνδέουν όλες τις ψυχές μαζί. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε και μια άλλη συγχρονικότητα εδώ, θα συνεχίσω να σας εξηγώ 2-3 πραγματάκια, αξίζει τον κόπο για να μπούμε στο νόημα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα λίγο,
για να μπούμε στο νόημα. Γιατί κοίταζα εδώ πέρα τις κάρτες γι' αυτό όπως συντονίστηκα, γιατί μου ήρθε η ιδέα εδώ πέρα, μάλλον η άποψη εδώ, το η μαθητεία, γιατί και εμείς είμαστε μαθητές, και το storyteller είναι αυτός ο οποίος λέει ιστορίες, έτσι. Στο οποίο, σε ένα επίπεδο θετικό βέβαια, αυτός που λέει ιστορίες είναι ότι έχει την εμπειρία να εκφράσει τη ζωή μέσα από συμβολισμούς και ιστορίες. Σαν να σας λέω εγώ ιστορίες. Σε εσάς που ακολουθείτε το κανάλι μου, είστε συνδρομητές ή αυτή τη στιγμή και ακούτε αυτές τις ιστορίες και μαθαίνετε και αποκτάτε κάποιες γνώσεις. Συμβολισμός, συγχρονισμός, τυχαίο, θα πω δεν νομίζω. Και βέβαια έχει πεταχτεί και αυτή η κάρτα που λέγεται και ο networker, το οποίο έχει να κάνει με το ίντερνετ και με την δικτύωση, δηλαδή μεταξύ μας, διότι μπορούν πλέον οι ψυχές μας να επικοινωνούν μέσα από αυτό το κανάλι, έτσι. Πολύ ωραία. Πώς βγήκανε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Γιούγκ ότι η συγχρονικότητα, λέει, είναι βαθιές διεργασίες της ψυχής, μέσα, μηνύματα της ψυχής, και τα οποία πολλές φορές αυτά εκφράζονται και μέσα από όνειρα. Θυμάστε που σας είχα πει στο προηγούμενο βιντεάκι, όσοι το έχετε δει, για όνειρα. Δεν είναι τυχαίο, διότι οι ενέργειες που υπάρχουν στον κόσμο μας, γιατί είμαστε μέρος του κόσμου, είναι ενέργειες οι οποίες έρχονται και μας βοηθάνε να πάρουμε κάποια μηνύματα. Στα οποία όλα αυτά βέβαια οι ενέργειες έχουν σκοπό την υλοποίηση συναισθηματικών ή εσωτερικών εμπειριών. Λέει ότι μέσα από σύμβολα υπάρχουν στο συλλογικό ασυνείδητο και μέσα στο υποσυνείδητο. Δηλαδή εμείς πολλές φορές λέμε «βίδα ένα όνειρο». Όπως και ο Γιούγκ έβλεπε πολλά όνειρα και τα κατέγραψε. Σας έχω πει και εγώ πολλές φορές, γράψτε τις εμπειρίες σας ή τα όνειρά σας. Και εγώ το κάνω πολλές φορές και λέω, ή το που το συζητάω με την παρέα, με τους φίλους μου, από εδώ, από εκεί. Λέω, ρε παιδιά, είχα ένα περίεργο όνειρο, είχα αυτό, αυτό και αυτό. Τι να σημαίνει άραγε. Δεν σημαίνει ότι μπορώ να τα επεξηγήσω τα όνειρα, δεν έχω ειδικευτεί σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά όμως, και μέσα από τα ταρό και μέσα από την αστρολογία και την αριθμολογία, μπορούμε να αποσυμβολήσουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο να καταλάβουμε τι σημαίνει σε επίπεδο ψυχής. Ένα παράδειγμα συγχρονικότητας είχε, παραδείγματος χάρη ο Γιούγκ, λέει ένα παράδειγμα, λέει εδώ, ότι υπήρχε μια ασθενής η οποία αρνιόταν οτιδήποτε άλλο εκτός από λογικές αποδείξεις, το οποίο υπάρχει στη σημερινή εποχή πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, απέδειξε μου κάτι με απόλυτη λογική, με τετράγωνη λογική, για να μπορέσω να το δεχτώ. Όμως, η ασθενής ανέφερε κάποια στιγμή ότι το προηγούμενο βράδυ είχε δει ένα χρυσό σκαραβαίο, ένα σκαθάρι δηλαδή. Ακριβώς την ίδια ώρα που μίλαγε για το σκαθάρι, για το σκαραβαίο, εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα θόρυβο στο παράθυρο. Ανοίγει λοιπόν ο Γιούγκ και μέσα λοιπόν μπαίνει ένα σκαθάρι, το οποίο ήταν σχεδόν όμοιο με εκείνο του ονείρου που είχε δει η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ήθελε λογικές εξηγήσεις. Η εμπειρία λοιπόν εδώ πέρα είναι και η θεραπεία. Η εμπειρία, λέει εδώ πέρα, είναι η αφύπνιση και ότι πρέπει πολλές φορές και εμείς να εμπιστευόμαστε τη διέστηση, την καρδιά μας, τα όνειρα, τους συμβολισμούς. Η συγχρονικότητα, λέει ο Γιούγκ, ενώνει, προσέξτε εδώ πολύ σημαντικό σημείο, πνεύμα και ύλη. Αυτό λοιπόν εμείς που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ψάξουμε πνεύμα και ύλη, την τύχη, τις συμπτώσεις, τη συγχρονικότητα στη ζωή. Θα επιλέξουμε λοιπόν συγκεκριμένα deck. Από κάτω θα υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες και θα τα δούμε αυτά πώς αναλύονται, ώστε να δούμε από πίσω την ενότητα αυτή που υπάρχει μεταξύ πνεύματος και ύλης και να δούμε τι συγχρονιστικά γεγονότα μας αποκαλύπτουν. Θα είναι ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό, πολύ ακτινογραφικό, πολύ σε βάθος, διάλεξε μια κάρτα, στο οποίο θα μας βοηθήσει όλους μας να πάρουμε εκείνα τα μηνύματα. Εννοείται μετά ότι ο καθένας ή καθεμιά είναι υπεύθυνος στο πώς θα συνεχίσει, έτσι, και τι αποφάσεις θα πάρει. Αν όμως μπορέσει και ανοίξει λίγο τις πύλες του υποσυνείδητου που λένε και του ασυνείδητου και έρθουν στην επιφάνεια για να μπορέσει να ανοίξει αυτό το κομμάτι, τότε συντονιζόμαστε ακόμα καλύτερα και καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα που πρέπει να συμβούν. Όπως παραδείγματος χάρη το ταξίδι που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο που είναι και κάτω από την επιρροή της σελήνης. Διότι είπαμε ότι η συγκεκριμένη σελήνη, η νέα σελήνη στον καρκίνο, μας επηρεάζει μέχρι 19 Αυγούστου. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και ο Ερμής από κάτω, ο οποίος είναι η σκιά του που έχει δημιουργηθεί. Ακολουθούμε μια σκιά με
Αλλά τέλος πάντων, εδώ έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία και βέβαια με το φως. Ας μην τραβήξω άλλο. Ας τα αφήσουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε. Πάμε λοιπόν για το διάλεξε μια κάρτα να περάσουμε πολύ όμορφα. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι στο τι είναι τύχη, συμπτώσεις, συγχρονικότητα, με τι συντονίζεστε εσείς, αν μπορεί να αλλάξει τύχη, για να δούμε διάφορα ωραία πράγματα. Να αλλάξει τύχη στην αγάπη, στη ζωή, στον έρωτα, σε όλα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Έχουμε 1, 2, 3, 4 επιλογές. Υπάρχουν εδώ και τα κρυσταλάκια, οι κρύσταλλοι, οι ειδικοί κρύσταλλοι τάχειων, οι οποίοι μας συντροφεύουν, δίνουν πάρα πολύ δυνατή ενέργεια. Εμπιστευτείτε τη διαστησή σας, το ενστικτό σας, να επιλέξετε. Θα έλεγα, όχι 4 πακέτα, θα έλεγα ένα πακέτο να επιλέξετε, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες, μπορεί να χαθείτε. Ένα πακέτο για να δείτε τι γίνεται. Τώρα, αν κάτι σας ταιριάζει από κάποιο άλλο πακέτο, ok, το βλέπετε εσείς πιο μετά να δείτε. Εγώ πάντως θα σας συμβούλευα για ένα πακέτο. Μαζί με εσάς όμως, γιατί δεν τα έχω δει τα χαρτιά, γιατί ήταν πάντα όλα ανάποδα, απλά τα βάλα στη σειρά. Λοιπόν, εγώ θα επιλέξω αυτό το πακέτο. Το τρίτο πακέτο. Μ' αρέσει γενικά ο αριθμός 3, είναι ο αγαπημένος μου. Λοιπόν, εσείς τώρα βεβαίως, δεν θέλω να σας παρασύρω, να σας μπερδέψω, θα επιλέξετε για να ετοιμαστεί το εφέ, το ντεκόρ και να πάμε λοιπόν στις επιλογές των 4 πακέτων, στην επεξήγηση και να δείτε τι ωραίο που θα υλοποιηθεί και πώς θα ξεδιπλώνεται, πότε το ένα, πότε το άλλο. Θα είναι σακέντημα, πότε από εδώ, πότε από εκεί, θα δείτε, θα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, νομίζω ήταν αρκετός ο χρόνος να έχετε αποφασίσει. Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ λοιπόν είναι, το πρώτο πακέτο. Μη σας μπερδεύουν αυτά, θα σας τα εξηγήσω τι είναι. Αυτό είναι στο τέλος, είναι το τελικό χαρτί και θα ξεκινήσουμε από εδώ, θα πάμε από εδώ, ένα αλλάξ εδώ, θα δείτε. Αυτό είναι το κρυσταλάκι του, το αφήνω στην άκρη να φαίνεται πολύ ωραία και πάμε να δούμε με τι συντονίζεστε εσείς του πρώτου πακέτου που το επιλέξατε. Εδώ είναι τα βασικά μηνύματα. Εδώ είναι τα θετικά μηνύματα, εδώ είναι οι δυσκολίες και εδώ είναι μία συμβουλή από τα ταρό, τι έχουν να σας πούνε, μόνο τους. Η πρώτη κάρτα η οποία βγαίνει είναι το 4 της φωτιάς. Συντονίζεστε εσείς με το 4 της φωτιάς, το οποίο είναι μία από τις πολύ καλές κάρτες. Έχει να κάνει με το κάλεσμα, με τη χαρά, με την ευτυχία των ανθρώπων, με την ικανοποίηση, γαλήνη, αυθονία, ευτυχισμένη ζωή και επιτυχή σε ολοκλήρωση κάποιων σχεδίων. Αυτό είναι το μέσα σας. Αυτό είναι εσείς μέσα σας έτσι όπως είστε και έτσι όπως θα θέλατε να είναι ο κόσμος. Άλλοι το πετυχαίνουν στο περισσότερο, άλλοι το πετυχαίνουν σε λιγότερο βαθμό. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα, αλλά όμως συντονιστείτε με αυτό το όμορφο μήνυμα. Το μέσα σας είναι που αντανακλά. Η επόμενη κάρτα είναι μια από τις αριθμολογικές και είναι το κομμάτι της ηγεσίας. Εδώ όμως τι μας κάνει, είναι το 8 και το 1. Το 8 είναι ένας καρμικός αριθμός, σημαίνει βρίσκω τη δύναμή μου και το 1 σημαίνει στηρίζομαι στα πόδια μου. Άρα ένας αποσυμβολισμός γρήγορος εδώ είναι ότι ναι είναι η ηγεσία, αλλά βρίσκω τη δύναμή μου και μπορώ να πατήσω στα πόδια μου σε αυτή τη ζωή για να πετύχω τους στόχους μου. Σε ένα άλλο επίπεδο γίνεται αριθμός 9 που σημαίνει και των ολοκληρώσεων, αλλά και βοήθεια προς τους άλλους ανθρώπους. Το αφήνουμε και αυτό. Η επόμενη κάρτα είναι από τις αρχιτυπικές. Λοιπόν, εδώ είναι ο ποιητής. Εδώ σημαίνει ότι να εκφράσεις την ψυχή σου ή πολλές φορές η ψυχή σου εκφράζεται μέσα από συμβολισμούς. Ή πολλές φορές μιλάς με συμβολισμούς. Μπορεί δύσκολα να σε καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αν σ' αρέσει η ποιήση, ένα συμβολισμός. Αν σ' αρέσει η συγγραφή βιβλίων και αυτός ένα συμβολισμός. Αν σ' αρέσει να γράφεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο ή και να ζωγραφίζεις ή οτιδήποτε άλλο, ένας ιδιαίτερος συμβολισμός. Ακόμα και η επεξήγηση των ταρό είναι ένας συμβολισμός, είναι μία ποιήση. Η επεξήγηση των χρωμάτων, των συμβολισμών, των αριθμών, με το πώς αν κοιτιούνται ή όχι, πώς πέφτουν κάτω στο deck, στο τραπέζι, όλα αυτά είναι ένας συμβολισμός.
Αλλά εδώ δείχνει την ευγενική ψυχή, γιατί για να γίνει κάποιος ποιητής σημαίνει ότι η ψυχή του έχει κάποια μέσα στοιχεία ισχυρά. Και ο ταξιδιώτης λοιπόν είναι εδώ να διευρύνει στους ορίζοντες. Είναι λατινικό αυτό vas vistas και σημαίνει να μεγαλώσεις, να πας σε μεγάλα μέρη, να πας σε μεγαλειώδεις καταστάσεις. Αυτή είναι η συντονισμή, αυτό είναι και της ψυχής που λένε. Πάμε τώρα. Τι θα κάνουμε, εδώ έχουμε δύο κολόνες. Θα ξεκινήσω με την πρώτη κάρτα που είναι η θετική. Η κάρτα λοιπόν εδώ έχει να πει ότι γείωση. Χρειάζεται στους πολύ ευαίσθητους ανθρώπους, βγήκε εδώ πέρα. Ο ποιητής είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Εσείς είστε πολύ ευαίσθητες ψυχές. Άσχετα αν φαίνετε ή όχι καμιά φορά. Εδώ τώρα δείχνει ότι πρέπει να συνδεθείτε με τη φύση και καλό θα είναι ή μέσα από διαλογισμό ή μέσα από διάφορες εσείς καταστάσεις, ξέρετε, εσείς να γιώνεστε, να πατάτε γη. Είναι ευκαιρία τώρα και το καλοκαίρι να περπατάτε στη θάλασσα με γυμνά πόδια, στην αμμουδιά πάνω, σιγά σιγά, λίγο λίγο, διαλογιστικά, με επίγνωση του τι κάνετε. Αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι το οποίο έρχεται σε εσάς. Πάμε σε ένα δύσκολο κομμάτι. Το πρώτο δύσκολο κομμάτι. Και είναι η δύναμη. Είναι το δύσκολο κομμάτι, προσέξτε. Που σημαίνει, να το φέρω ανάποδα να το δείτε, γιατί έχει πέσει σε δύσκολη θέση, σημαίνει ανάγκη πολλές φορές για απομόνωση. Ένας ποιητής θα χρειαστεί να είναι σε απομόνωση για να μπορέσει να σκεφτεί και να αποσυμβολήσει τη ζωή του και αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του. Αλλά πολλές φορές όμως έχετε ανασφάλεια, φόβο, αδυναμία. Εδώ λοιπόν ο συγχρονισμός, η τύχη που λέμε, αρχίζει και συντονίζεται με αυτό το κομμάτι του φόβου. Και όσο πιο πολύ τρέφεται το φόβο, τόσο πιο πολύ συντονίζεστε με αυτό και αρχίζει και υλοποιείται. Φόβος για αγάπη, φόβος για έρωτα, ανασφάλεια για την αγάπη, για τη ζωή γενικότερα. Γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα. Έτσι αποσυμβολίζονται. Το αφήνω εδώ. Πάμε σε ένα θετικό. Το επόμενο θετικό που είναι η ειρήνη. Ειρηνικός άνθρωπος. Σας αρέσει να σας αγαπάνε και είστε και άνθρωπος που σας αγαπάνε εύκολα και μπορείτε να αποφορτίσετε και να διώξετε όλη την αρνητική ενέργεια. Μέσα από αυτό εδώ πέρα δεν είναι τυχαίο που σημαίνει ότι γείωση, μπες σε μια γείωση και κάτσε έτσι, πολλές φορές όταν καθόμαστε κάτω έτσι στη γη και τα λοιπά, είναι ένα είδος γείωσης ας το πούμε και όταν μιλάμε όλοι μαζί γύρω γύρω από μια φωτιά ή ότι πόσο ωραία είναι και αισθανόμαστε κομμάτι ενός κόσμου και αυτό είναι ένα κομμάτι γείωσης, αλλά είστε και ειρήνη. Μέσα η ψυχή σας λαχταρά και την ειρήνη. Ωραία. Πάμε στο επόμενο δύσκολο κομμάτι. Το επόμενο δύσκολο κομμάτι είναι η ανηθικότητα και αυτός που προδίδει. Πέφτεται σε ανθρώπους αδιάκριτους, δύσκολους, ανήθικους, οι οποίοι είναι εκεί και σας προδίδουν. Και αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση μέσα σας, στο μέσα σας. Γι' αυτό επιζητάτε την ειρήνη, γι' αυτό επιζητάτε και τη γείωση, γι' αυτό έχετε και ένα φόβο και απομονώνεστε καμιά φορά, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και κυρίως αρσενικής ενέργειας, γιατί το ελκύεται αυτό, όπου αντί να συμβουλεύει και να βοηθά, είναι εκεί για κακό σκοπό. Και επειδή έχουμε και κούπα εδώ πέρα, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σας έχει προδώσει και στο συναισθηματικό τομέα. Το βάζουμε εδώ πέρα. Επόμενη θετική κάρτα όμως είναι ότι έχετε και μηνύματα από το σύμπαν, το οποίο λέει εδώ ότι υπάρχει μια ροή αγάπης και όχι μόνο αυτό, μπορείτε να υπερασπιστείτε τα όνειρά σας και να υποστηρίξετε τα όνειρά σας. Πολύ όμορφη κάρτα, πολύ γλαφυρή και πολύ έντονη με πολύ ωραίο χρώμα για να σας δώσει σε εσάς το χρώμα. Η επόμενη δύσκολη κάρτα είναι αυτή εδώ πέρα και είναι οι καυγάδες. Είναι ανάποδα ο Δίας, είναι ανάποδα το χέρι του Δία, είναι ο Δίας εδώ πέρα, καυγάδες οικογενειακοί και κυρίως μπορεί να έχει, τώρα μπορεί να είναι ακριβώς οικογενειακοί ή με μια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι μητριαρχική ή μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία έχει μπει σφήνα σε αυτή τη σχέση ή στη σχέση σας. Ελκύεται λοιπόν, προσέξτε να δείτε, συντονίζεστε και δεν είναι συμπτώσεις αυτές. Λέμε συμπτώσεις για να μπορέσουμε να το επεξηγήσουμε με ανθρώπους, γιατί εδώ έχουν βγει πρόσωπα, έτσι, πρόσωπα και καταστάσεις, όπου πραγματικά βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα. Και
και σας βάζουν στη μέση χωρίς εσείς να φταίτε πουθενά. Ενώ έχετε μια ειρηνική φύση, ξαφνικά βρίσκεστε μπλεγμένοι. Η κάρτα, η θετική που βγαίνει εδώ πέρα επόμενη, είναι μια πανέμορφη κάρτα με πανέμορφα χρώματα που λέει ότι να είσαι υποστηρικτικός, υποστηρικτική και να δείχνεις με έναν γνήσιο τρόπο ότι θέλεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου, τους γύρω σου, γιατί έτσι τους φίλους σου, γιατί έτσι μπορείς να προχωρήσεις μόνο. Για πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, η οποία είναι το βουνό. Ναι, είναι δυνατή κάρτα και ένας καλός ιονός που έχει πάντα σχέση με σημαντικές υποθέσεις. Δηλαδή, προσέξτε, πάντα, εδώ λέει βέβαια και για άτομο μεγάλο και ισχυρό, εδώ μιλάμε όπως ήταν εδώ πέρα και άνθρωποι ισχυροί, παρόλα αυτά όμως μπορείτε, προσέξτε τι λέει εδώ, να ξεπεράσετε το εμπόδιο. Αυτό είναι καλό. Έχει πέσει σε δύσκολη θέση, να τα φέρω λίγο πιο πάνω για να φαίνονται, στο δύσκολο κομμάτι, αλλά μπορείτε να τα καταφέρετε. Η επόμενη κάρτα με την οποία συντονίζεστε είναι ο πόνος, η θλίψη και το πένθος κατά κάποιο τρόπο. Πενθείτε για κάποια πράγματα, για την αγάπη που χάθηκε, για ανθρώπους που σας φέρθηκαν έτσι, για κάτι το οποίο έσβησε αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει πλέον. Και αυτό σας θλίβει πάρα πολύ εσάς που είστε σε μια ευαίσθητη ψυχή. Έρχεται εδώ η επόμενη κάρτα, η οποία είναι καλή βέβαια, στο δύσκολο κομμάτι, για έναν συντονισμό που έχει να κάνει με την αγάπη. Αν το ερώτημά σας είναι αν μπορείτε να συντονιστείτε με την αγάπη, ναι μπορείτε. Όμως έχετε πέσει θύμα της αγάπης, κοροϊδία της αγάπης, καυγάδες για θέματα αγάπης, βουνό στην αρχή αλλά μπορείτε να το ξεπεράσετε, πένθος για μια αγάπη η οποία ολοκληρώθηκε, ή έχει πεθάνει, έχει ολοκληρωθεί, έχει κλείσει το κεφάλαιο, αλλά δεν είναι ποτέ αργά για να βρείτε πάλι, γιατί είναι ο άσος εδώ κιόλας, να βρείτε τον έρωτα ξανά. Και μία πρόταση, αν θέλετε, συμβούλη από τα ταρό, είναι ότι σε αυτή τη ζωή ποτέ μα ποτέ δεν τα παρατάμε. Πάντα κάτι καινούριο ανθίζει. Συντονίζεστε λοιπόν, προσέξτε να δείτε ποιος είναι ο συγχρονισμός, ο συντονισμός, γιατί και εδώ είναι το ένα, και εδώ είναι το ένα, και εδώ είχαμε το ένα. Σημαίνει ότι μπορώ να ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Ο ποιητής δεν σταματά να ονειρεύεται, ο ποιητής δεν σταματά να γράφει. Το 4 της φωτιάς σημαίνει ότι ναι, μπορείτε να βρείτε όλους εκείνους τους ορίζοντες που θα σας κάνουν χαρούμενους, χαρούμενες. Φυσικά γείωση, διαλογισμός, ειρήνη στην ψυχή και να βάλετε όρια σε αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους. Πάω σε άλλο τόπο σημαίνει κιόλας εδώ πέρα. Ξεκινάω κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Αυτός είναι ο συντονισμός σας, αυτός είναι ο συγχρονισμός και ξεκάθαρα εδώ περνάτε βέβαια μέσα από δυσκολίες, γιατί με αυτά συντονίζεστε, αυτές είναι οι συμπτώσεις σας και αν τις θεραπεύσετε, αν τις αντιληφθείτε, τότε έρχεται αυτό το καινούριο. Βάλτε αυτή την εικόνα στο υποσυνείδητο και όποτε σημαίνει κάτι, σημαίνει εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή. Σας αφήνω φίλες φίλοι μου λίγα δευτερόλεπτα για να πάμε μετά στη δεύτερη επιλογή. Όσοι επέλεξαν δεύτερη επιλογή. Ωραία, τα μαζεύω. Εδώ τώρα έχουμε την δεύτερη επιλογή. Για όσους επιλέξατε το δεύτερο πακέτο. Για να δούμε τι έχει να πει για σας το δεύτερο πακέτο λοιπόν. Και ξεκινάμε. Ένα γενικό μήνυμα. Είναι 8 του αέρα. Είναι η επικοινωνία. Έλλειψη αυτοπεποίθησης, φόβος για δράση. Πολλές φορές εσείς με αυτό συντονίζεστε. Το μέσα σας είναι ότι φοβάται καμιά φορά να πάρει αποφάσεις. Φοβάται να προχωρήσει, φοβάται να εκφραστεί και φοβάται μην παγιδευτεί από ανθρώπους ή καταστάσεις. Και αυτό δημιουργεί μια έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ανθρώπινο είναι. Αλλά θα δείτε όμως ότι έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Η επόμενη κάρτα είναι αριθμολογική και είναι το 5. Τα πάντα είναι αλλαγή. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα ρί. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Και μέσα από τις αλλαγές, είτε θετικές, είτε δύσκολες, είτε αρνητικές, έρχεται και προχωράνε τα πράγματα. Είπα τραύματα. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, δημιουργούνται και τραύματα. Ναι, θα κουραστούμε. Ναι, θα πληγωθούμε. Αλλά αυτή η αλλαγή όμως δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας. Είναι κοσμικός νόμος. Τα πάντα αλλάζουν. Για να το βάλουμε εδώ πέρα.
Στη συνέχεια, η επόμενη κάρτα είναι μια πανέμορφη κάρτα της ψυχής, που είναι η αποδοχή, είναι αποδέχομαι τα πράγματα έτσι όπως είναι, ναι, αποδέχομαι τα πάντα αλλάζουν, αποδέχομαι ότι πολλές φορές δεν έχω και αυτοπεποίθηση και μόνο με την αυτοαποδοχή αρχίζει και γίνεται μια αλλαγή. Εδώ λέει δέχομαι, μαθαίνω να δέχομαι τα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Πολλές φορές είμαστε ανήμποροι, ναι. Δεν έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Δεν έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να ονειρευόμαστε όλο αυτό, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Κάποιους νόμους, κάποιες διαδικασίες και κυρίως τους ενεργειακούς και παγκόσμιους νόμους. Αυτοί δεν αλλάζουν. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν. Σε αυτή εδώ πέρα στη διάσταση. Σε άλλες διαστάσεις μπορεί να συμβαίνουν άλλα πράγματα. Αλλά με την αποδοχή κάποιων πραγμάτων αρχίζει και η λύτρωση, αρχίζει και η ηρεμία. Για να δούμε λοιπόν και εδώ πέρα λέει ότι είναι οι πύλες του θριάμβου. Ότι η επιτυχία μπορεί να έρθει και να μεγαλώσει μέσα στη ζωή σου. Μου πείτε, μα είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Με αυτό συντονίζεστε. Είναι το δυναμικό σας. Όταν αυτό ξεκλειδώσει το δυναμικό σας, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να προχωρήσετε στη ζωή, στην αγάπη, στον έρωτα. Να φέρετε στη ζωή σας εκείνους τους συγχρονισμούς και τις συμπτώσεις. Γιατί εμείς δημιουργούμε αυτές τους συγχρονισμούς και τις συμπτώσεις. Πάμε σε ένα θετικό χαρτί λοιπόν. Πάμε στο ωραίο το χαρτί. Εδώ λέει αυτοί οι οποίοι φυλάνε τη γη. Δεν είσαι μόνος ή μόνη. Υπάρχουν πίσω σου άνθρωποι, ίσως και παλιές ψυχές, που έχουν αναλυθεί στους ουρανούς και από το δικό σου περιβάλλον, αλλά είναι εκεί και σε προσέχουν. Είναι εκεί και προσέχονται κιόλας για σένα. Διότι ναι, η ψυχή είναι μια πνευματική οντότητα, η οποία, να σας το πω ως έτσι παραστατικά όπως το λένε στον εσωτερισμό, στην μεταφυσική, στην εσωτερική φιλοσοφία, είναι μια φούσκα μικρή, σαν μια μπουρμπουλήθρα, έτσι, η οποία όμως μέσα της έχει μια ενέργεια και ταξιδεύει σε άλλες διαστάσεις, ενεργειακές διαστάσεις, και εκεί μπορεί να θεραπεύσει, να επικοινωνήσει, να περάσει μέσα από συμβολιουσμούς τα μηνύματα. Πολλές φορές έχω ακούσει από ανθρώπους που μου λένε ότι με επισκέφθηκε ο πατέρας μου, μου δώσε ένα σημάδι, ή τον είδα έκανε εκείνο, ή την είδα τη μητέρα μου έκανε το άλλο, ή τον αδερφό μου, ή την αδερφή μου. Ξέρω ότι είναι και λίγο δύσκολο για ανθρώπους που έχουν χάσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά εδώ το μήνυμα όμως είναι, αν είστε σε αυτή την περίπτωση, ότι αυτές οι ψυχές είναι κοντά σας. Μπορούν να είναι συγχρόνως, δηλαδή να ξεκουράζονται, να πηγαίνουν εκεί που είναι και να έρχονται για λίγο να μένουν κοντά μας για να μας δώσουν κουράγιο και δύναμη όταν το χρειαζόμαστε. Πολλές φορές και μας χαϊδεύουν κιόλας, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά το κάνουν. Αφήνω εδώ. Πάμε σε ένα άλλο δύσκολο κομμάτι τώρα, συγχρονισμού με τι συγχρονίζεστε, και είναι η λύκη. Ναι, εδώ σημαίνει ελευθερία, δύναμη, αλλά επειδή είναι στη δύσκολη θέση εδώ πέρα, είναι η αμφισβήτηση, η ανεξαρτησία και η επιθετικότητα. Εσείς, η τόσο ευγενική ψυχή, είναι αυτό το οποίο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Είναι αυτό με το οποίο εσείς καλείτε και συγχρονίζετε το κάρμα σας, το πούμε, ή οι συμπτώσεις, ή αν θέλετε οι συντονισμοί και ο συγχρονισμός με τέτοιους ανθρώπους και καταστάσεις που έρχονται με αυτή την επιθετικότητα και με αυτή τη δυσκολία και αυτή την αμφισβήτηση προς εσάς, προς το πρόσωπό σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, να μπει σε μια διαδικασία να το αντιληφθείτε. Και ο καθένας τι μπορεί να κάνει. Εδώ λοιπόν έχει βγει ο θεραπευτής. Δείτε αυτή την πανέμορφη κάρτα. Είστε θεραπευτές. Έχετε ένα πάθος να βοηθάτε τους ανθρώπους και να διορθώνετε καταστάσεις, προβλήματα στο σώμα, στο μυαλό και στο πνεύμα. Και φυσικά εννοείται ότι μπορείτε να μετατρέψετε τον πόνο σε θεραπεία. Αυτό είναι εξαιρετικό, είναι πολύ καλό. Βεβαίως, επειδή προηγουμένως μίλησα και για θεραπεία, σημαίνει και εδώ πέρα θεραπεία. Θεραπεία του εαυτού. Με οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας βρει και μπορεί να συντονιστεί. Πάμε σε μια δύσκολη κάρτα. Η δύσκολη κάρτα είναι η καταστροφή. Περνάτε ή έχετε περάσει μέσα από δύσκολες καταστάσεις καταστροφής. Οτιδήποτε σημαίνει αυτό για τον καθένα. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Η καταστροφή μπορεί να έρθει με πολλούς τρόπους, με διάφορους τρόπους. Οικονομική καταστροφή, εργασιακή καταστροφή, συναισθηματική καταστροφή.
Αλλά δείτε όμως γιατί το υποσυνείδητό σας συντονίζεται με αυτό το κομμάτι. Ένα δύσκολο κομμάτι, το οποίο όλα αυτά τα οποία λέμε θεραπεύονται εφόσον μπείτε εσείς σε κατάσταση θεραπείας. Πάμε σε ένα καλό κομμάτι. Είδατε, πάμε να αλλάξει, σαν να κεντάμε. Εύκολο, δύσκολο. Εύκολο, δύσκολο. Αλλά αυτοί είναι οι συντονισμοί, διότι συντονιζόμαστε και με τα καλά κομμάτια μέσα μας, αλλά και με τα δύσκολα κομμάτια μέσα μας. Και εδώ πέρα λέει πόσο συγκλονιστικό είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Λέει ότι δημιουργώ εγώ εκείνες τις στιγμές μέσα στην ημέρα όπου υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι είμαι αγάπη. Και ότι όχι μόνο είμαι αγάπη, αλλά είμαι και θαύμα. Και το θαύμα είναι κάτι που είναι πολύ φυσικό και φυσιολογικό. Αυτό και είναι συντονισμός. Μόνο αν πιστέψουμε στα θαύματα, μόνο αν συντονιστούμε με αυτή την ενέργεια και πιστέψουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε το θαύμα, τότε αυτό θα έρθει. Δεν εννοώ όμως θαύμα, όπως εδώ πέρα έλεγε, να αλλάξουμε τους κανόνες και κάποια πράγματα οποία δεν είναι της δυνατότητάς μας. Εδώ λέει ότι είναι μέσα στις δυνατότητές μας και λέει ότι ναι, είναι ότι εσείς μπορείτε να αλλάξετε, γιατί έχετε και ψυχική δύναμη εδώ πέρα, γιατί αυτό σημαίνει και ψυχική δύναμη, μπορείτε να τη βρείτε την ψυχική δύναμη και μπορείτε να αλλάξετε την πραγματικότητα, τον κόσμο. Και να συντονιστείτε, να συγχρονιστείτε με καλύτερους όρους αγάπης, έρωτα και στη ζωή. Για να δούμε ένα εμπόδιο, τι έρχεται λοιπόν σε συντονισμό, και είναι ο ουρανός. Ναι, εσείς επηρεάζεστε λοιπόν με αστάθεια. Πολλές φορές με την ελπίδα ή με τις αλλαγές στα άκρα οι οποίες έρχονται, οι ξαφνικές αλλαγές, γιατί είναι εδώ και το 8 που βγήκε, τι μπορείτε να κάνετε. Αποδέχουμε τις αλλαγές, αποδέχουμε την αστάθεια και εγώ, okay, γιατί ο ουρανός εδώ πέρα αστρολογικά έρχεται, ναι, μπορεί να δημιουργήσει αυτή η αστάθεια και καταστροφή, μπορεί να δημιουργήσει και δυσκολία εδώ πέρα, αλλά όμως είναι το μάθημά σας. Όταν το αντιληφθείτε και το καταλάβετε, γιατί εδώ σημαίνει και αστάθεια και στον έρωτα και στην αγάπη και στη ζωή και στην τύχη. Έχω αστάθεια στην τύχη, εκεί που πάω κάτι να κάνω και το χτίζω, όπου ξαφνικά διαλύεται, καταστρέφεται. Ή εκεί που χτίζω μια αγάπη, μια σχέση, ξαφνικά εκεί που είναι στα χέρια μου και νομίζω ότι επιτέλους έχω αγγίξει την ευτυχία, ξαφνικά φεύγει. Αυτό δεν είναι κακό, προσέξτε. Δεν είναι ένας κώδικας για να αισθάνεστε εσείς άσχημα. Εδώ αποκωδικοποιούμε πράγματα, αποσυμβολίζουμε πράγματα. Είναι εσείς για να συντονιστείτε, να το αντιληφθείτε και να το αλλάξετε. Το αλλάζω, λέει. Για πάμε να δούμε το θετικό κομμάτι της αγάπης. Και λέει ότι ναι, μέσα από δράσεις που θα κάνω και πρωτοβουλίες και πράγματα και πράξεις, η αγάπη μιλάει πολύ δυνατά και εκφράζω την αγάπη μου μέσα από πράξεις. Αυτό είναι που πρέπει να κάνετε. Ακόμα και όταν έρθουν τα πράγματα ανάποδα, έρθει ο ουρανός σφοντίλη που λένε, γιατί αυτό σημαίνει εδώ. Ο ουρανός μας έρχεται σφοντίλη, γιατί είναι και το 5 που είναι από τους δύσκολους αριθμούς στην αριθμολογία, σε επίπεδο αλλαγών. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν. Εσείς δυσκολεύεστε. Και γι' αυτό έχει βγει ο θεραπευτής. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και αυτό εδώ πέρα το 5, έτσι. Πρέπει λοιπόν μέσα από πράξεις να αλλάξετε αυτόν τον συγχρονισμό. Μπορείτε, για να βγει βεβαίως και μπορεί. Η κάρτα που βγαίνει από τη Χρυσή Σύμβυλα είναι το μαχαίρι. Προσέξτε. Δεν είναι και τόσο δυσίωνη όπως λέει εδώ πέρα η κάρτα. Ναι, είναι η καρδιά, είναι η διακοπή, είναι το σταμάτημα, είναι το μαχαίρι στην καρδιά που λέμε καμιά φορά. Αλλά παρόλα αυτά όμως, και προσέξτε, είναι 14 και κάνει και αυτό 5 εδώ, καθόλου τυχαίο, είδατε τους συντονισμούς. Έρχεται λοιπόν το μαχαίρι να πει ότι πολλές φορές κόβουμε κάποια πράγματα. Σταματάμε. Κόβω. Τελείωσε. Ναι, δεχόμαστε πισόπλατα, μαχαιρώματα ή χτυπήματα, αλλά τέλος βάζουμε ένα όριο. Σταματάμε εδώ, λέμε. Και για πάμε στις επόμενες δύο κάρτες, τις περίεργες, τις δύσκολες. Αυτή η κάρτα έρχεται να πει ότι ναι, να νιώθεις ολοκληρωμένος, όχι ότι δεν τα καταφέρνεις. Εδώ υπάρχει ένα αίσθημα ότι δεν τα καταφέρνω. Εδώ το impartiality, συγγνώμη, σημαίνει ότι κάπου τα πράγματα δεν είναι τόσο ολοκληρωμένα όσο εγώ θα ήθελα. Αυτό όμως ήρθε η στιγμή να το κόψετε, να το θεραπεύσετε και μέσα από πράξεις αγάπης να το θεραπεύσετε. Έτσι θα συντονιστείτε. Και έτσι λοιπόν συντονίζεστε και πιο κοντά φέρνετε συμπτώσεις, συντονισμούς τύχης και αγάπης στη ζωή σας. Και η επόμενη κάρτα, Uomo di legge, να πούμε λίγο και το ιταλικό. Είναι ένας δικηγόρος εδώ. Είναι η νόμη.
Είναι οι νόμοι του σύμπαντος, είναι οι νόμοι που ισχύουν. Είναι ο συμβολισμός που ψάχνουμε και λέμε ότι σε αυτόν τον κόσμο ναι, υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Το υποσυνείδητο, το συλλογικό ασυνείδητο, το ασυνείδητο, οι σκέψεις μας, η καρδιά μας είναι αυτές που δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Όταν όμως αυτά μπουν με ένα πρίσμα, κάτω από ένα πρίσμα, να αντιληφθούμε τι σημαίνει στη ζωή μας, αρχίζει και αλλάζουν οι συντονισμοί. Και αρχίζουμε και συντονιζόμαστε με ωραίους κανόνες και ωραία πράγματα. Αυτός εδώ είναι να υπενθυμίζει και να σε υπενθυμίζει σε αυτό το ρήξιμο ότι ξέρεις, υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι τόσο οι νομικοί κανόνες της δίκης του, δηλαδή ότι περνάω δικαστήριο και τέτοια. Είναι οι συμπαντικοί κανόνες. Είναι οι κανόνες οι οποίοι υπάρχουν και εμείς τους, σαν άνθρωποι τους ακολουθούμε αναγκαστικά. Και στο επόμενο κομμάτι είναι τι έχει να σας πει, έχει να σας πει γενικά τα ταρό, ένα άλλο πεντάρι εδώ που σημαίνει θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέρμα λες εδώ. Θα αγαπήσω τον εαυτό μου και τον υπερασπιστώ και εσείς οι υπόλοιποι που φωνάζετε σας κάνω στην άκρη. Αυτό λέει εδώ η κάρτα. Ναι, θα καταφέρω να επιβιώσω, ναι, θα καταφέρω να προσαρμοστώ, αλλά για να μπορέσω να ελκύσω εκείνα τα πράγματα τα οποία εγώ θέλω, να φύγουν οι δυσκολίες και να έρθουν οι ευκολίες, τα θαύματα, αυτά που επιθυμώ, τα θαύματα, η θεραπεία, η πραγματική αγάπη, τότε και εγώ θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, θα βάλω τα όρια μου και αν ενίοτε χρειαστεί, δεν θα πλακωθώ, θα τσακωθώ, θα πολεμήσω. Όχι, θα πολεμήσω. Αυτό είναι που σας καλεί να βγει από μέσα σας λοιπόν. Ο πολεμιστής για να συντονιστείτε με εκείνες τις ενέργειες δύναμης και να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αυτό ήταν το δεύτερο deck, το δεύτερο πακέτο. Σας το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα για να προχωρήσουμε στο τρίτο πακέτο. Εδώ τώρα έχουμε το τρίτο πακέτο, είναι αυτό που διάλεξα και εγώ, για να δω τι έχω διαλέξει κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει να μας πει για τους συγχρονισμούς συντονισμούς. 9 της φωτιάς. Ναι, λέει, μην τα παρατάς. Όχι, μην τα παρατάς. Εκεί που αισθάνεσαι απογοήτευση ή καμιά φορά να απογοητεύεσαι με κάποια πράγματα, με τους ανθρώπους, με τις καταστάσεις, μην τα παρατάς. Προστάτευσε αυτό που έφτιαξες. Είναι και ένα μήνυμα και για μένα, για όλο αυτό το οποίο δημιουργώ αν θέλετε, το οποίο πολλές φορές είναι πρωτότυπο, είναι ιδιαίτερο, αλλά πρέπει να το προστατεύω. Να έχεις θάρρος και να πιστεύεις στον εαυτό σου ότι ναι, μπορείς να τα καταφέρεις θαυμάσια. Απίστευτο μήνα, πολύ ωραία. Αχ, τι ωραία, ξεκινάμε ωραία. Θα μου πεις ευλογά στα γένια σου, εντάξει, okay, τα μηνύματα είναι για όλα τα ντεξ φανταστικά. Δεν ξέρω για το τέταρτο, αλλά τα υπόλοιπα δύο είναι ωραία, για να δούμε εδώ τι συμβαίνει. Στο επόμενο λοιπόν, αριθμολογία, 22, master number, intuition. Η διέστηση είναι ένας από τους κυρίαρχους αριθμούς και σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο συντονίζεστε. Στην αριθμολογία θα σας πω, δεν είναι τυχαίο. Είτε έχετε δρόμο ζωής 22, είτε αριθμό ψυχής ή προσωπικότητα ή δύναμης ή ολοκλήρωσης ή οτιδήποτε, είναι το 22. Εγώ έχω αριθμό ψυχής 22. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, και λέει είναι η διέστηση. Συντονιστείτε, εμπιστευτείτε τη διέστηση και αυτή θα σας οδηγήσει στην τύχη. Θα σας βοηθήσει να κάνετε σοφές επιλογές στη ζωή σας. Εμπιστευτείτε το σε θέματα ανθρώπων, σε θέματα εμπιστοσύνη, σε θέματα αγάπη, σε θέματα έρωτα, σε θέματα τύχη, σε θέματα εργασίας, ό,τι θέλετε. Δεν υπόσχομαι ότι κάποιος θα κερδίσει εδώ το λότο, προσοδεύω έτσι. Δεν υπόσχομαι ότι κάποιος εδώ θα κερδίσει δισεκατομμύρια ή θα κερδίσει το λότο. Όχι, λυπάμαι. Αυτό είναι για άλλα κανάλια, για άλλες καταστάσεις. Για μένα τύχη είναι μια καλή υγεία. Για μένα τύχη είναι η ευτυχία. Για μένα τύχη είναι ένας καλός άνθρωπος στο πλευρό μας. Για μένα τύχη είναι οι φίλοι οι οποίοι είναι εκεί για να μας υποστηρίξουν. Για μένα τύχη είναι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν βοηθήσει και με υποστηρίζουν και με βοηθάνε στα δύσκολά μου. Αυτό είναι τύχη. Για μένα αυτό είναι τύχη. Τύχη επίσης είναι ότι κατάφερα να ξεπεράσω μια αρρώστια. Τύχη είναι ότι μπορώ να δημιουργήσω μέσα από τη διέστησή μου την τύχη μου. Συγκλονιστικό. Η επόμενη κάρτα που είναι μέσα από την ψυχή είναι η ευγνωμοσύνη. Να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη ότι πρώτα απ' όλα ζούμε, ότι έχουμε το δώρο της ζωής. Είτε πιστεύετε, να σας πω ως εξής.
είτε ζούμε μια φορά και τέρμα, είτε ζούμε και η ψυχή μας ενσαρκώνεται κάποιες άλλες στιγμές, σε άλλους τόπους, χρόνους, δεν ξέρω και εγώ τι, σύμφωνα με την πυθαγόρια αριθμολογία, ό,τι και να είναι, είναι ένα δώρο ζωής. Είναι μια ευκαιρία, είναι ένα δώρο το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός και πρέπει να το τιμήσουμε. Ναι, θα στεναχωρηθούμε, θα περάσουμε από δυσκολίες, αλλά αυτή είναι η ζωή. Θα μάθουμε, αλλά πρέπει πάντα να εκτιμάμε αυτό το θεϊκό δώρο που μας δόθηκε και να το τιμήσουμε με όπως μπορούμε καλύτερο τρόπο. Αυτό κι αν είναι ένα συγκλονιστικό μήνυμα, το αφήνω εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα που είναι ο ταξιδιώτης είναι ότι να ανοίξεις την καρδιά σου στη χαρά. Πολλές φορές οι πολύ διαισθητικοί άνθρωποι κλείνουν την καρδιά τους διότι δεν μπορούν να αντέξουν τη σκληρότητα αυτού του κόσμου. Ή δεν μπορούν, πολλές φορές εδώ που λέμε τα παρατάς, κουράζονται εύκολα από άλλους ανθρώπους. Και τους φεύγει γρήγορα και η ενέργεια. Γι' αυτό είναι και το 9 της φωτιάς που είναι η ενέργεια και τους φεύγει η ενέργεια γρήγορα. Γιατί το 9 σημαίνει και ολοκλήρωση και πάλι από την αρχή. Αλλά εδώ όμως λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Εντάξει, θα συναντήσεις 1, 2, 3 παράτατους. Πήγαινε στον επόμενο. Αλλά ό,τι και να είναι, εδώ λέει ανοίξου στη χαρά και στην ευτυχία και στην ευχαρίστηση. Πάμε λοιπόν σε μία από τις εδώ θετικές κάρτες, η οποία είναι μια συγκλονιστική κάρτα. Είναι η Άννα. Είναι η γιαγιά του Ιησού. Όπου στέλνει το φως της, φτιάχνει με έναν ωραίο τρόπο τις βάσεις εδώ στη γη και σημαίνει το θεϊκό σχέδιο. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλάω για θεϊκό σχέδιο. Η αστρολογία έχει θεϊκό σχέδιο. Η αριθμολογία έχει θεϊκό σχέδιο. Τα ταρό υπάρχουν ειδικό ρίξιμο το οποίο αποκαλύπτει το θεϊκό σχέδιο. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε, σε μία από τις αναλυφθήσεις δασκάλες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι θα το πω, οι Αγίες, ό,τι θέλετε, είναι εκεί για μας. Είναι εκεί για να μας προστατέψει και να ρίξει με την αγάπη της, την ενέργειά της και να μας υπενθυμίζει ότι είναι εκεί. Ότι είναι εκεί για βοήθεια. Σημαντικό μήνυμα. Συντονίζεστε λοιπόν εδώ πέρα, συντονιζόμαστε και με πολλά πνευματικά κομμάτια. Το επόμενο, το δύσκολο. Είναι η μάσκα. Άλλο 22 εδώ, έτσι. Πείτε μου τώρα ότι είναι τυχαίο. Διαφορετικά, ντεξ, οι πιθανότητες, αν μπορεί, κάποια στιγμή θα το κάνω μαθηματικά, γιατί έχω ένα πρόγραμμα και μου τα βγάζει, γιατί έχω κάνει λίγο έτσι στατιστική ανάλυση στα ταρό, οι πιθανότητες να βγουν ίδιες κάρτες, ίδιοι αριθμοί από ένα deck είναι 1 στα 100.000 μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εδώ βγαίνει η μάσκα. Η μάσκα όμως δεν είναι καλή. Η μάσκα, και είναι αυτό που φοβόμαστε, είναι η μάσκα των ανθρώπων που φοράνε. Είναι η υποκρισία. Είναι οι ύπουλοι άνθρωποι που έρχονται με έναν ευγενικό τρόπο και μας αδειάζουν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε εσάς, σε μένα έχει συμβεί πολλές φορές. Εγκλωβισμοί, αποκαλύψεις, δυσκολίες, μάσκες ανθρώπων, ύπουλες καταστάσεις μας κοροϊδεύουν, όπου θέλουν απλά να πάρουν ό,τι να πάρουν από εμάς. Ό,τι και να είναι. Να κλέψουν. Ιδέα, καταστάσεις, την ψυχή μας, αυτό που φτιάξαμε, το ναι μπροστά σου είμαι πολύ ευγενικός αλλά από πίσω όμως θέλω να σε σκοτώσω, θέλω να σε εξαφανίσω, αυτό δηλώνει εδώ, το ελκύουμε. Εννοείται βέβαια ότι αυτό μπορεί και να θεραπευτεί, ότι μπορούμε και μέσα από πράγματα που συντονιζόμαστε, γιατί αυτό είναι το σκοτεινό κομμάτι, έχουμε και φως μέσα μας και σκοτεινό κομμάτι, μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Εδώ λοιπόν αυτό που έρχεται είναι η αγάπη, πάθος για ζωή, πάθος για αποφασιστικότητα να πετύχουμε πράγματα, να νιώθουμε χαρά και ευχαρίστηση και με τις καταστάσεις, αλλά και με όλους τους ανθρώπους, λουλούδια στην καρδιά. Ο lover δεν είναι ο lover, ο Greek lover, έτσι, μην τον μπερδέψουμε, δεν είναι καμία σχέση. Είναι ο εραστής που ερωτεύεται πράγματα, αυτός που αγαπά τα ταρό, αγαπά τη διαίσθηση, αγαπά τους ανθρώπους, αγαπά να βοηθάει. Αυτός ο οποίος αγαπά τη δουλειά του, αγαπά τη ζωή, αγαπά τις στιγμές. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί τελικά για αυτούς τους ανθρώπους η αγάπη είναι στιγμές. Ας το βάλω εδώ να φαίνεται, είναι πολύ ωραία κάρτα. Ένα άλλο δύσκολο κομμάτι το οποίο βγαίνει είναι η εχθρότητα. Ναι, αναγκαστικά θα έρθει και η εχθρότητα. Κυρίως
ελκύονται άνθρωποι, σπαθή ή κουπάτη, νάτι, εδώ πέρα, εντάξει, οι οποίοι ζηλεύουν. Νάτο. Και θέλουν να κρύψουν τον ήλιο μας ή τη δόξα μας ή αυτό που είμαστε, οτιδήποτε. Γιατί κάποιος δεν χρειάζεται να γίνει διάσημος, έτσι. Αν και ο ήλιος εδώ σημαίνει και διασημότητα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο εδώ, δηλαδή κάποιος γίνεται διάσημος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα ανοίξει κανάλι στο YouTube, τυχαίο τώρα, έτσι. Θα κάνει κάτι, θα έχει έναν συνδρομητή, 10 συνδρομητές, 5.000, 10.000 συνδρομητές, ό,τι και να είναι, 100.000. Ό,τι και να είναι όμως σημαίνει ότι υπάρχει μια διασημότητα. Θα είναι στα social media, θα είναι τραγουδιστής, ό,τι και να είναι. Είναι η εχθρότητα, είναι η ζήλια. Πολλές φορές, και εγώ το έχω κάνει, βγαίνουμε, ξέρω εγώ, από ένα κλαμπ και λέμε, πω, τι χαλιά μουσική έπαιξε ο DJ. Τι μάπας. Ή πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα μπουζουκερί και λέμε, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει η φωνή του. Τι χάλια, τι το βγάλει. Εντάξει, και κάνουμε μια άσχημη κριτική και λέμε μετά, υπάρχει μια εχθρότητα ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά είναι και εχθρότητα στη δουλειά. Είναι και η εχθρότητα το κάποιος να έχει βρει, ας πούμε, ένα σύντροφο, μια σύντροφο, να περνάει πολύ καλά, να είναι ερωτευμένος, ερωτευμένη, και να γύρω-γύρω ή γύρω-γύρω εχθρούς. Ή να τα πηγαίνετε καλά στη δουλειά και να έχετε εχθρούς. Μια άλλη θετική κάρτα, αυτή είναι η συντονισμή. Μια άλλη θετική κάρτα, να το. Επίθεση, πόνος, φόβος, κριτική, σαν να τα λέγαμε εδώ, βουλωμένο γράμμα, λοιπόν. Και οποιαδήποτε φόρμα ή σχήμα διαχωρισμού ή αποχώρησης, ας το πούμε, τότε εδώ είναι στιγμές για βοήθεια. Επειδή είμαστε αγαπητά πρόσωπα εδώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί τρέχοντας για να βοηθήσουν. Όλοι έχουμε περάσει από πόνο. Όλοι έχουμε περάσει, γιατί βέβαια ο καθένας, και από φόβο και από ανασφάλεια, ο καθένας και από κριτική. Είπαμε, dislike. Δύο φορές το dislike. Λοιπόν, ή σχόλια περίεργα, ας το πούμε. Ναι, είναι μια μορφή κριτικής. Λέω τώρα απλά ένα παράδειγμα. Εκεί τι κάνεις? Εκεί ζητάς βοήθειες από γύρω-γύρω ανθρώπους, υποστήριξη σε οποιοδήποτε θέμα και από ειδικούς αν είναι, για να σε στηρίξουν ή για να μας στηρίξουν. Και από φίλους και από το κλειστό περιβάλλον. Και βέβαια λέει εδώ ότι τελικά η αγάπη νικά. Η αγάπη νικά. Εδώ λέει ότι η αγάπη δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσεις την πίστη σου σε ό,τι και αν έχει γίνει. Στην εχθρότητα, στη μάσκα, στη διπλοπροσωπία των ανθρώπων, στις δυσκολίες. Έχεις τόση ευλογία εδώ. Είσαι αγαπητός. Αλλά να καταλάβεις ότι μπορείς μέσα από την αγάπη να ανταπεξέλθεις σε κάθε κατάσταση. Αυτό λέει η κάρτα. Γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα και οι ψιλοφουρτούνες και τα λοιπά και το ταξίδι της ζωής και οι δυσκολίες και οι φουρτούνες, μια πανέμορφη κάρτα. Αλλά είναι ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Το καταθέτω εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα, που είναι η χρυσή σύμβυλα, μας λέει για καρδιά. Βέβαια, καρδιά, να το. Καρδιά, καρδιά. Ο έρωτας, όταν είναι σωστός, τότε είναι ένας καλός ιονός στη ζωή. Και γενικότερα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Να αγαπάμε και να μας αγαπάνε, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό είναι και η αδυναμία μας. Διότι όταν κάποιος αντιληφθεί ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ, αν έχει πονηρό σκοπό, τότε μπορεί να μας εκμεταλλευτεί. Και τι κάνουμε? Τα βάφουμε μαύρα? Όχι. Συνεχίζουμε. Με διέστηση, με αγάπη για ζωή και προχωράμε. Η επόμενη κάρτα είναι, έχει πίστη, ναι. Ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν γίνεται, δεν είναι τυχαίο, προσέξτε να δείτε. Εδώ τι γίνεται. Αχ, δείτε εδώ τι γίνεται. Ευλογία από τους ουρανούς, ευλογία εδώ πίσω, από κάποιον ο οποίος είναι σε άλλη μορφή, με σοφία βέβαια, ευλογία από τους ουρανούς. Έχει πίστη. Και τα πράγματα θα έρθουν κάποια στιγμή και αλλάζουν. Και ναι, θα δικαιωθείς και θα δικαιωθούν. Και θα αλλάξουν οι καταστάσεις. Ναι, αδικηθήκαμε, προδοθήκαμε, αλλά θα αλλάξουν οι καταστάσεις. Για να πάμε σε ένα ακόμα δύσκολο. Ένα άλλο πεντάρι εδώ. Ζυγός. Εδώ είναι η αναποφασιστικότητα. Πολλά προβλήματα γενικότερα, ίσως και θέματα σπιτιού και μες στο σπίτι, στην οικογένεια, με τους γονείς ίσως. Το σπίτι θεωρείται εδώ πέρα και οι φίλοι μας. Οι δικοί μας οι άνθρωποι, οι κοντινοί μας οι άνθρωποι, οι φίλοι μας. Δυσκολίες. Τα έλκουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Και, μία ωραία κάρτα εδώ. Είναι το φλερτ, ο ρομαντισμός, είναι οι παλιές αγάπες,
οι παλιές μνήμες. Λοιπόν, για να το πω λίγο ιταλικά, σκαμπανιάτα. Λοιπόν, είναι η βόλτα στην εξοχή, είναι το περνάμε καλά και φαίνεται ότι εσείς συντονίζεστε με τον έρωτα, με τη συντροφικότητα, με τη φιλία. Όλα αυτά λοιπόν στη ζωή σας είναι τύχη. Αυτοί οι συντονισμοί είναι τύχη. Υπάρχουν τα δύσκολα κομμάτια, αλλά είναι και η τύχη. Η ευγνωμοσύνη, η αγάπη, η διέστηση. Αυτό είναι μεγάλο δώρο. Και αυτή η διέστηση μπορεί να οδηγήσει στην τύχη. Και πάμε στο ταρό να δούμε εδώ ένα γενικό μήνυμα και είναι «Οπ, νάτος εδώ βασιλιάς γη». Εσείς ή εμείς που έχουμε επιλέξει το τρίτο πακέτο σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Στο κομμάτι, για μισό λεπτό, γιατί λίγο σκοτίνιασε εδώ για να δούμε τι έγινε, μήπως το focus λίγο. Α, βέβαια δεν είναι τυχαίο, για μισό λεπτό. Λοιπόν, εντάξει, όλα καλά. Εδώ σημαίνει, είναι η λάμψη του βασιλιά. Ο βασιλιάς εδώ είχε πολύ λάμψη και φόλωσε λίγο το φακό. Λοιπόν, γύρωση, σκέψεις, επιτυχίες στα επαγγελματικά, μέσα από... Εδώ τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι αυτοί που δουλεύουν μόνοι τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χτίζουν την καριέρα τους, τη ζωή τους μόνοι τους. Είναι αυτοί οι οποίοι λίγο φτάνουν στην οικονομική επιτυχία, ό,τι σημαίνει για τον καθένα οικονομική επιτυχία, έτσι. Λοιπόν, και σταθερότητα και δύναμη και αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Χρειάζεται και υπομονή βέβαια, αλλά αυτό είναι το μήνυμα το ταρό. Και τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορώ να αλλάξω την τύχη μου, μπορώ να συντονιστώ, να έχω καλύτερους συντονισμούς, μπορώ να έχω καλύτερες συμπτώσεις στη ζωή μου με το να αντιληφθώ αυτό το πακετάκι, αυτά τα πράγματα. Και όταν αντιληφθώ πώς είναι και τι γίνεται, εγώ θα σας πρότεινα και κάτι. Γράψτε αυτό το διαλέξει μια κάρτα, γράψτε το σε ένα τετράδιο. Ας έχετε υπόψη σας μία-μία τις κάρτες που πέσανε, αυτά που επιλέξατε, τι έγινε, τα μηνύματα, αυτά που έχω πει, γράψτε σε ένα τετράδιο. Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό, προς Θεού. Όποιος θέλει εννοείται. Και να δείτε και να το συμβουλεύεστε και δείτε λίγο-λίγο πώς μπορεί αυτό μέσα εσωτερικά να αρχίσει να αλλάζει κάποιες ποιότητές σας. Πολύ ωραίο και το πακέτο 3. Το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα για να πάμε στο τελευταίο μας πακετάκι. Τέταρτο πακετάκι. Πάμε να το αναλύσουμε. Πάμε να δούμε τι έχει βγει για συντονισμούς, συγχρονισμούς και τι έχουμε. 8 του νερού. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Θέλετε να προχωρήσετε στη ζωή, να βελτιωθείτε. Αναζητάτε και κάποιο νόημα σε όλο αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως υπάρχει μια πνευματική και συναισθηματική εξέλιξη, αλλά θα έλεγα επίσης και σύμπτωση ή συντονισμός. 8 του νερού. Πολύ καλό. Συνέστημα. Διέστηση και εδώ πέρα, δυναμικότητα, καρμικά βέβαια γεγονότα, καρμικές συναντήσεις με ανθρώπους και καταστάσεις, κυρίως με καταστάσεις. Υγεία. Αυτό είναι ένα μήνυμα την ψυχή που λέει εδώ ότι τιμώ το φυσικό μου σώμα και φυσικά αυτό με ένα υγιές σώμα γεμίζει και φωτίζει την ψυχή μου. Ναι, είναι σημαντικό το σώμα να είναι και αυτό, να είναι σε καλή κατάσταση. Διότι έτσι, γιατί η ψυχή έχει το σώμα σαν ένα όχημα, ας το πούμε. Το σώμα είναι ένα όχημα. Το οποίο όμως μέσα η ψυχή και το σώμα είναι ένα, είναι μια κατάσταση. Όταν υποφέρει το ένα, υποφέρει και το άλλο. Γι' αυτό λέμε και ψυχοσωματικά. Η φύση του... εντάξει, ας πούμε τη φύση του ταξιδιώτη και μετά θα πάω στην επόμενη κάρτα. Είναι τα θαύματα. Να περιμένεις ότι μπορείς να πετύχεις κι εσύ θαύματα και να έρθω στη ζωή σου και να συντονιστείς. Όταν λέμε δεν πρόκειται να γίνει, τι περιμένετε να είναι το επόμενο κομμάτι επίτευξης? Θα γίνει? Ένας αθλητής πηγαίνει να τρέξει sprint και να πει δεν θα πετύχω, θα τα δώσει όλα και ας χάσει. Μια ομάδα κατεβαίνει, ας πούμε, για να παίξει σε οποιοδήποτε άθλημα για να χάσει? Όχι, κατεβαίνει για να κερδίσει. Θα τα δώσει όλα, θα παίξει καλά και από εκεί πέρα. Αν χάσει, είναι άλλο κομμάτι. Μπορεί να χάσει λεπτομέρειες. Και από τα αριθμολογικά, να το ένας άλλος ισχυρός αριθμός είναι το 77, κυρίαρχος αριθμός, master number, η πνευματικότητα.
η πνευματικότητά σας. Δεν είναι τυχαίο και αυτό εδώ πέρα, διότι σημαίνει είναι και ο αριθμός 7. Δεν ξέρω αν συντονίζεστε με αυτούς τους αριθμούς ή έρχεται πολλές φορές το 7 στη ζωή σας, αλλά δεν είναι τυχαίο, είναι η πνευματικότητα που πρέπει να αντιληφθείτε ότι έχει αυτός ο κόσμος και ότι αυτό που κάνουμε έχει και ένα συντονισμό, ότι οι συμπτώσεις, οι συντονισμοί, η τύχη δεν είναι τυχαία. Πάμε σε ένα δυνατό κομμάτι. Το δυνατό σας κομμάτι λοιπόν εδώ είναι τα κασικά πεδία. Αυτό, ακάσα. Ακάσα σημαίνει ουρανό, σανσκριτικό, αρχαίο, σημαίνει ακασικά πεδία, πρόσβαση στα ακασικά πεδία. Είναι τα αρχεία στα οποία υποτίθεται εκεί είναι καταγεγραμμένη όλη η ιστορία της γης. Και έχουν πρόσβαση ελάχιστοι άνθρωποι. Στην ουσία ελάχιστοι έχουν. Και γιατί είναι τόσο δύσκολο, είναι κλειδωμένα. Είναι κλειδωμένα ενεργειακά, είναι κλειδωμένα αν θέλετε από αγγέλους, είναι κλειδωμένα από... δεν έχει πρόσβαση ο καθένας. Παρόλα αυτά όμως, λέει εδώ, γιατί το ακασικά αρχείο έχουν να κάνουν και με το, έχει να κάνει με το DNA μας, το ψυχικό DNA και με την ιστορία της ζωής μας εδώ πάνω σε αυτή τη γη που γράφουμε κι εμείς και λέει ότι εδώ πέρα έχεις καθοδήγηση, έχεις θεϊκή καθοδήγηση, συγκλονιστικό. Βγήκε εδώ πέρα το πνευματικότητα, βγήκε εδώ πέρα το, η καθοδήγηση. Πάμε να δούμε όμως τα δύσκολα κομμάτια. Και το δύσκολο κομμάτι είναι η ελευθερία ή επειδή βγήκε στα δύσκολα είναι το ανάποδα, είναι προβλήματα, καθυστερήσεις, δυσάρεστοι προορισμοί και ίσως και κάποια ασθένεια. Θέλετε να είστε ελεύθεροι, θέλετε να είστε όχι μοναχικοί, θέλετε να έχετε αυτή την ελευθερία όπως είναι και αυτό το περήφανο άλογο εδώ πέρα, που θέλει να προχωρήσει, αλλά κάτι συμβαίνει με την ελευθερία σας, αισθάνεστε εγκλωβισμένοι μάλλον. Για να πάμε σε ένα από τα θεραπευτικά και είναι ο ερημίτης. Η ελευθερία του ερημίτη. Ο ερημίτης εδώ σημαίνει ότι χρειάζομαι και χρόνο δικό μου με τον εαυτό μου, προκειμένου να στοχαστώ, να διαλογιστώ, να αντιληφθώ την εσωτερική μου ζωή και φυσικά εννοείται να δημιουργήσω τη δική μου δημιουργικότητα, προσωπική δημιουργικότητα. Χρειάζεται ορισμένες στιγμές σε κάποιους ανθρώπους να περνάνε και λίγο μόνοι τους για να μπορέσουν να μαζευτούν ενεργειακά, να μαζέψουν ενέργεια και να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν. Αυτό έχει βγει και η ελευθερία εδώ. Είστε ελεύθερα πνεύματα εσείς. Το επόμενο χαρτί είναι η απογοήτευση. Είναι η σελήνη. Έχουμε και σελήνη τώρα για τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, ναι, οι απογοητεύσεις της ζωής, οι δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία έρχονται, καταστάσεις περίεργες, καταστάσεις που δυσκολεύουν τις σχέσεις, την αγάπη, τον έρωτα. Και εδώ δείχνει και ένα δύσκολο χέρι γεμάτο εμπόδια. Λοιπόν, αλλάζει όμως το χέρι και οι γραμμές και τα λοιπά είναι η σφραγίδα της ψυχής. Αλλάζουν. Και μπορούν να αλλάξουν και οι γραμμές. Όσοι δεν το ξέρετε, πολλές φορές λένε, έλα να σου πω τη μοίρα σου και τα λοιπά και αυτό και τελειώνει εκεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του, ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την τύχη του και όταν αλλάξει, πολλές φορές και οι γραμμές εδώ πέρα αλλάζουν. Αλλάζουν βάθος, αλλάζουν τέτοιο. Όσοι το πιστεύουν, το πιστεύουν. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και ένα θετικό κομμάτι. Τι έχει να πει εδώ πέρα, το δυναμικό. Ναι, εδώ λέει ότι εμπιστεύομαι το σύμπαν γενικότερα. Και ότι το σύμπαν ενεργεί πολύ γρήγορα όταν εγώ είμαι χαρούμενος. Ξέρετε κάτι. Εδώ είναι ένα κλειδί. Και γι' αυτό υπάρχει η καθοδήγηση. Όταν ένας άνθρωπος είναι πολύ χαρούμενος ή είναι σε μια κατάσταση ευδαιμονίας και χαράς, θα μου πείτε, μα μπορώ να το κάνω αυτό συνέχεια. Όχι, οκ, okay, εντάξει. Μπορούμε όμως να μπούμε, να περάσουμε τη στεναχώρια μας ή τη θλίψη και να μπούμε πάλι σε μια πιο ευδαιμονική, ας το πούμε, κατάσταση. Εκεί μπορούμε να αλλάξουμε το μοτίβο. Τη συγχρονικότητα. Γι' αυτό βγαίνει αυτό εδώ πέρα. Για να δούμε ένα δύσκολο κομμάτι τώρα. Γυναίκες. Φιλοδοξία. Φιλόδοξες γυναίκες. Γυναίκες οι οποίες μπορεί να γίνουν ψυχρές. Οι οποίες μπορεί να γίνουν δύσκολες. Και οι οποίες μπορεί να δώσουν, μισό λεπτό, να είναι διεφθαρμένοι, ρηχοί, πεζοί, παράνομες σχέσεις. Προσέξτε τα αυτά. Ή μια γυναίκα η οποία θα χώσει τη μύτη της στη σχέση. Ή μια γυναίκα η οποία θα κουτσομπολεύει αυτή τη σχέση. Ή μια γυναίκα η οποία επειδή είναι ρηχή και πεζή, δεν έχει καρδιά, δεν θα είναι καλή φίλη ή καλή φίλη με εσάς. Προσέξτε, γυναίκες δηλητήριο. Για να δούμε μια καλή κάρτα εδώ πέρα. Και η καλή κάρτα είναι νέα αγάπη. Αγκαλιάζω την ευκαιρία για να δουλέψω μέσα από την αγάπη, να αναπτυχθώ πνευματικά και να αγκαλιάσω την αγάπη, τη νέα αγάπη. Πάρα πολύ καλό.
Μέσα λοιπόν από αυτό το κομμάτι σημαίνει νέα αγάπη. Βρίσκω και νέα αγάπη όχι μόνο στον έρωτα, αλλά και στην εργασία, στη ζωή μας, νέο χόμπι, νέες ασχολίες, νέα πράγματα, νέος σκοπός. Όταν αγκαλιαστούν και υπάρχει αγάπη, ανθίζει, μεγαλώνει. Για να πάμε λοιπόν στο δύσκολο κομμάτι. Χρυσή Σύμβουλα είναι ο Σταυρός. Ναι. Καρμικός έρωτας, κάρτα προμένου. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας, τη διαίσθησή σας, την πνευματικότητά σας, την ευλογία σας. Και προσέξτε, διότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να σας σταυρώσουν, ειδικά γυναίκες. Φαίνεται ότι ελκύετε γυναίκες οι οποίες θέλουν να σας σταυρώσουν άπαρα. Μπορεί να είναι και η μητέρα εδώ. Λοιπόν, κακές σχέσεις με μητέρα. Αλλά ή μια μητριαρχική φιγούρα, ή και η προϊσταμένη, ή οτιδήποτε ο καθένας. Αλλά το συντονίζεστε με αυτό. Γι' αυτό έρχονται αυτό σαν συμπτώσεις και λέτε, μα καλά, ακόμα και εδώ συμβαίνει αυτό. Εδώ τώρα. Ανάπτυξη. Εδώ σημαίνει ανάπτυξη. Εμποδίζετε με τον τρόπο σας εσείς την ανάπτυξή σας. Ενώ μπορείτε να ανθίσετε, ενώ μπορείτε να φέρετε νέα πράγματα στη ζωή σας, εμποδίζετε την ανάπτυξη. Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε. Εδώ πέρα είναι με την διαμάχη. Πολλές φορές στη ζωή, τις απογοητεύσεις, τους σταυρούς, τις γυναίκες που μπαίνουν κόντρα στη ζωή μας, ίσως ανθρώπους που μας πάνε κόντρα, χρειάζεται να πολεμήσουμε. Ακόμα και σώμα και με σώμα. Ακούγεται παράξενο, ναι. Γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα και αυτή η τσακωμή. Μπορεί να σημαίνουν και η τσακωμή στη σχέση σας, η τσακωμή γενικότερα στο περιβάλλον σας. Ανθρώπινο είναι από τη μια πλευρά, αλλά φαίνεται ότι εσείς μπαίνετε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, και για να δούμε από τα ταρό ένα γενικό μήνυμα, και είναι δουλειά. Άλλος ερημητής εδώ. Εδώ είναι το 8, καλή κάρτα, βρίσκω τη δύναμή μου, βρίσκω τη δική μου πειθαρχία εσωτερική, δουλεύω με πρόγραμμα, με πειθαρχία, με μέθοδο, δουλεύω μόνος, μόνη κυρίως, με τον εαυτό μου, με την πνευματικότητά μου, με την ενέργειά μου, με τη θεραπεία μου ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να πετύχω σιγά σιγά στη ζωή. Το μήνυμα του συντονισμού εδώ πέρα είναι να καταλάβεις ότι υπάρχουν καρμικά δεδρομένα, καρμικά γεγονότα, αλλά γίνονται όμως με σκοπό εσύ να βελτιωθείς, να μάθεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου, να καταλάβεις ότι στη ζωή τα πράγματα έρχονται και δύσκολα και χτίζοντας και δημιουργώντας, έτσι, γιατί εδώ χρειάζεται και ένας κόπος, με κόπο δηλαδή, αλλά στο τέλος μπορείς να τα καταφέρεις. Αυτό ήταν, αγαπημένοι μου φίλες, φίλοι. Οι συντονισμοί, οι συμπτώσεις, η τύχη στη ζωή μας, η τύχη στον έρωτα, η τύχη στην αγάπη, περνάει μέσα από αυτά τα μονοπάτια. Δείτε τα κι εσείς, γράψτε αν θέλετε αυτό το βιντεάκι, γράψτε το, ξαναδείτε το, αναλύστε το λιγάκι. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι μόνο να το δούμε μια φορά και τελείωσε. Okay, βέβαια, ο καθένας ό,τι θέλει, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό προς Θεού. Αλλά νομίζω όμως ότι εδώ αγγίξαμε και μπήκαμε πάρα πολύ βαθιά σε πολλά κομμάτια δικά σας, στο τι ελκύει ο καθένας. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, για να το κλείσουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ που έχετε αγκαλιάσει αυτό το κανάλι και αναπτύσσετε, εσείς το αναπτύσσετε. Εντάξει, κάτι κάνω και εγώ, δεν λέω. Λοιπόν, και μέσα από τη δική σας συνδρομή και μέσα από τη δική σας ενέργεια, το κανάλι λοιπόν μεγαλώνει, έχει μεγαλώσει, προχωράει πάρα πολύ καλά και να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Τώρα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια για την... Θα σας πω, ετοιμάζω εκπλήξεις, ωραίες εκπλήξεις. Θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα μάλλον, θα σας ενημερώσω εννοείται. Λοιπόν, έως τότε, να περνάτε καλά, να είστε ευτυχισμένοι, πάμε να αλλάξουμε συντονισμούς, πάμε να αλλάξουμε ενέργειες, πάμε να αλλάξουμε συμπτώσεις, πάμε να αλλάξουμε την τύχη μας, έτσι. Και ξέρετε γιατί μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.